Γεια σας και Star Wars! Μόλις είδαμε το επεισόδιο 8, η τελευταία Jedi ναι. και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν κάνει αυτό που έκανε το επεισόδιο 7 για το Han Solo για το Luke Skywalker. Ναι, αυτό το βίντεο δεν περιέχει spoiler, οπότε, για να Star Wars! Θα το πω εξ αρχή. Θεωρώ ότι το η τελευταία Jedi κάνει λάθος ότι έκανε σωστά το Force Awakens και σωστά ότι έκανε το Force Awakens λάθος. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ταινία με ένα εξαιρετικό σενάριο που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η σκηνοθετική της προσέγγιση στο οπτικό πεδίο. Τα μυστήρια που είχε χτίσει το επεισόδιο 7 τα πάει εκεί που ήθελα <laughs> και θεωρώ ότι με αυτό το χρυσάφι σενάριο που είχε στα χέρια του δεν χρειαζόταν να κάνει α, επίδειξη ο σκηνοθέτης. Γενικώ είμαι υπέρμαχος της απλότητας και θα ήθελα να δω μια πιο απλή προσέγγιση. Okay, εγώ αυτό που λες εσύ επίδειξη, εγώ το λέω ότι είναι απλά η φωνή του Ryan Τζόνσον. Σπάει στεγανά Star Wars και σεναριακά αλλά και σκηνοθετικά, το οποίο το λατρεύω, είναι όλη την ταινία τολμηρή θα έλεγα. Παίρνει ό,τι έκανε το επεισόδιο 7 σχεδόν και το ανερεί. Το ανερεί όμως όχι για να το χλεβάσει. Παίρνει ρε, παιδί μου στοιχεία τα οποία εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν στο επεισόδιο 7 και από ό,τι φαίνεται ούτε στο Ryan Johnson άρεσαν και τα πλάθη και τα ανερεί και τα υποσκάπτει, αλλά με τρόπο οργανικό ώστε να προχωρήσουν οι χαρακτήρες και η πλοκή και η ίδια η θεματική του franchise. Ωραίο το κοινωνικό σχόλιο με το Count the Byte. Yeah. Στο Phantom Menace είδαμε για πρώτη φορά πώ είναι η ζωή στο γαλαξία γενικότερα πιο καθαρά. Είδαμε ότι η φοβερή τεχνολογία δεν αγγίζει τον περισσότερο κόσμο και είναι ένα μεσαιωνικό, φεουδαρχικό σύστημα όπου όλοι είναι στη λάσπη και υποφέρουν. Εδώ όμω είδαμε για πρώτη φορά λίγο πώ λειτουργεί το σύστημα. Πού πάνε όλα τα λεφτά, γιατί δεν, φτάνει, δεν φτάνουν τα λεφτά σε όλου. Και τώρα που το είδαμε και το έκανε τόσο καλά, σκέφτομαι ότι θα ήθελα να το είχα δει και στα prequel, oh. με την έννοια ότι θα ήθελα να υπάρχει με του αποσχιστέ, με την εμπορική ομοσπονδία yeah. αυτό, λίγο όπως το έκανε εδώ, και με τον Μπάλπατιν που υποτίθεται ότι υποσχέθηκε μια πιο, ένα πιο, μια πιο δίκαιη κοινωνία yeah. και αναδιανομή του πλούτου για να χτίσει την αυτοκρατορία. Yeah. Το χιούμορ είχε ένα βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε φρένα. Όταν ήταν τζαρτζαρικό, μου άρεσε. Oh. Όταν ήταν μέτα, δεν μου άρεσε. Απλά το θέμα με το χιούμορ στην ταινία είναι ότι δεν ήταν όπω το επεισόδιο 1 που είχε ένα αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίο συσσόρευε πάνω του όλο το χιούμορ, έτσι ώστε να συσσωρεύσει και όλο το μίσο και μετά να τον πετάξουμε και να τον ξεφορτωθούμε. Ναι. Ήταν απλωμένο σε όλου. Ο Τζον Βίλιαμ επέστρεψε. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το soundtrack είναι καλύτερο από το επεισόδιο 7, διότι ναι, μεν τα θέματα επιστρέφουν εδώ πέρα, γράφει και ένα-δύο καινούργια, αλλά τα χαλιά του, τα filler κομμάτια. Ήταν πολύ καλύτερα. Επίση, η φωτογραφία. Αυτή η ταινία είναι από τι πιο όμορφε ταινίε Star Wars για μένα. Κάθε πλάνο σφίζει από ζωή, σφίζει από πληροφορία, προωθεί χαρακτήρε και το ίδιο και η κίνηση κάμερα. Όποτε είχε μάχη, μονομαχία τώρα μιλάω, καταλαβαίνετε. Μπτ, ε, ήταν τέλειε. Ήταν φοβερά χορογραφημένε, υπήρχε ενέργεια. Ε, και εδώ η κίνηση τη κάμερα έκανε φοβερά πράγματα για να δώσει την ένταση. Η ταινία είναι 100% Empire Strikes Back, με το σωστό τρόπο. Όχι με τον λάθο. Δεν είναι remake, είναι η ομοιοκαταληξία που έλεγε ο Λούκα. Το τιμά αυτό που το έλεγε ο Λούκα σε συγκεκριμένη ταινία, διότι είναι απόλυτα καθρέφτη του επεισοδίου 5. Παίρνει φοβερά ρίσκα με του χαρακτήρε. Κάποιοι δεν θα γουστάρουν αυτή την ταινία. Όπου έχει σκηνέ με Λουκ και Κάιλο και Ρέι, είναι, μιλάμε, απογείωση του franchise. Ε, ε, οι υπόλοιπε σκηνέ με την αντίσταση χρησιμεύουν για να υπογραμμίσουν την κύρια θεματική τη ταινία. Όλα αυτά τα πράγματα τέλο πάντων τα οποία πραγματεύεται έρχονται και δένουν σε ένα πολύ ωραίο φινάλε με μια τελική σκηνάρα κατά τη γνώμη μου. Η ταινία Star Wars με τις καλύτερες ερμηνείες για μένα, σε όλο το franchise, είχε καλούς τοπιούς και αυτή τη φορά τους εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Ο Χάμιλ έκανε εξαιρετική δουλειά και όσον αφορά το σενάριο, η προσέγγιση ήτανε... Το στίχημα τη προσέγγιση ήταν να μην προδοθεί, κατά τη γνώμη μου, η στιγμή στην οποία οδηγούσε όλη η ζωή του Λουκ, εκεί που πετάει το φωτόσπαθο στα μούτρα του αυτοκράτορα. Δεν προδόθηκε αυτή η στιγμή και είναι σαν να πηγάζει ο χαρακτήρα του Λουκ από εκείνη τη στιγμή και από εκείνη την απόφαση, πολύ σωστά, έχοντα περάσει 35 χρόνια και έχοντα δει τι έχει γίνει. Τον πάει σε πολύ σωστό σημείο, του κάνει πολύ ωραία πράγματα, ήταν ό,τι χρειαζόταν ο Μαρκ Χάμιλ δεν πρωταγωνιστεί, αλλά αυτή είναι η ταινία του Λουκ. Είναι σίγουρα η καλύτερη ερμηνεία του Μαρκ Χάμιλ ω Λουκ Σκαγόκερ. Είναι φοβερό, ο σκηνοθέτη του έχει βγάλει φοβερή ερμηνεία. Ε, να δώσω τα εύσημα για άλλη μια φορά στην Daisy Ridley για τη Ρέη, διότι συνεχίζει να ανταπεξέρχεται και κάτι παραπάνω σε αυτό το ρόλο. Η Daisy Ridley έχει οριμάσει πολύ ω το οποίο στη συγκεκριμένη ταινία. Και παρόλο που είναι προβληματικό χαρακτήρα η Ray, το σενάριο κάνει ακριβώς αυτά που έπρεπε να τις κάνει, έτσι ώστε να την πάει ένα βήμα παρακάτω και να έχει πιθανότητες να γίνει ενδιαφέρον χαρακτήρας και να ξεπεράσει τον ενοχλητικό ξερόλα που είδα στο επεισόδιο 7. Να μην μιλήσω για τον Γκάιλο, δεν θέλω να πω πολλά. Ο Adam Driver κλέβει την παράσταση για άλλη μια φορά. Πάει σε μονοπάτια τα οποία δεν το περίμενα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο με εκεί που τον πήγανε. Είναι ο μεγάλο θρίαμπο τη ταινία. Και όταν λέω θρίαμπο, εννοώ ο Κέσσαρα μετά τη γαλακτική εκστρατεία στη Ρώμη σε αυτό το επίπεδο θριάμβου. Δεν υπάρχει ανάσα που να είναι λάθος υποκριτικά, σκηνοθετικά, σεναριακά. Είναι όλα τέλεια και γενικώ το πρώτο τάγμα λάμπει στην ταινία. Σε όσους τους άρεσε την πρώτη εδώ θα απολαύσουν πολύ ωραίε στιγμές με το πρώτο τάγμα. Είναι βγαλμένο από τις ονειρώξεις του Oswald Μόσλι και κάνει αυτό ακριβώς που κάνει καλά. Είναι κακή, Πυροβολούνε, σκοτώνουνε, μ' αρέσουν. Και οι υπόλοιποι χαρακτήρε θα έλεγα είναι καλοί. Έχει τον Όσκα Ράιζακ που επιτέλου ο Πόου Ντάμερον, τον οποίο υποδείχεται, είναι χαρακτήρα. Επιτέλου, μπράβο στον Τζέι Τζέιμπραμ που τον κράτησε ζωντανό. Ο Μπογέγκα με την Κέλλη Μαρή Τραν που παίζει τη Ρόζ, έχουν πολύ καλή χημεία. Και οι χαρακτήρε του έχουν ένα, ένα κομμάτι ιστορία, όχι τόσο προφανέ, και μπορεί κάποιοι να το βρουν βαρετό. Αλλά με δεύτερη θέση και τρίτη, εγώ πιστεύω ότι έχει τεράστιο νόημα για την καρδιά τη ταινία, αν όχι για την μπλοκή. Το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό. Τη Λόρα Ντέρν τη λατρεύω πάντα. Και εδώ ω ε, αντινάβαρχο Χόλντο έκανε το κομμάτι τη. Προ εξέταση βέβαια, θα δούμε. Έχουμε και το spoiler, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η Κάρι Φίσερ είχε πολύ καλύτερη ερμηνεία και παρουσία σαν Λέια από ό,τι στο επεισόδιο 7. Και να πω τώρα για τον Μπενίτσιο Ντελτόρο DJ. Έκανε κάποια δουλειά μαζί με τον σκηνοθέτη, η οποία δεν απέδωσε κατά τη γνώμη μου. Ήταν σαφή οι επιρροέ άνημε, ήταν σαφέ το όραμα. Εμένα προσωπικά δεν μου κάτσε. Είναι όλα όσα ήθελα από μια Star Wars ταινία. Όλα. Είναι τέλεια ταινία. Σε καμία περίπτωση, αλλά ποια ταινία Star Wars είναι τέλεια. Καμία. Λοιπόν, ήταν τολμηρή σε κάθε επίπεδο, σενάριο, σκηνοθεσία. Ε, προκάλεσε αυτά που πιστεύουν οι fans για το franchise, αλλά και αυτά που υπάρχουν εντό του σύμπαντο του Star Wars. Πήρε πράγματα του επεισόδιο 7 κράτησε το ψαχνό και πέταξε κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνούσα πάρα πολύ. Το έκανε με κλασά το τρόπο. Ήταν γεμάτο ενέργεια, ήταν γεμάτο φιλοσοφία. Γέλασα, συγκινήθηκα, ένιωσα δέο. Γούσταρα, ρε παιδί μου, έτσι παλιό καλό Star Wars σε σημεία, α πούμε. Ενώ ταυτόχρονα ήταν τελείω μοντέρνο, αλλά το καλό μοντέρνο. Θα διχάσει πάρα πολλού ανθρώπου αυτή η ταινία, πάρα πολλού θεατέ, αυτό είναι σίγουρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό που θεωρείται με ΑΙ Star Wars, εδώ πολλές φορές τραβάει το χαλί κατά τα πόδια του. Εγώ νιώθω ότι η ταινία θα ικανοποιήσει όσου περισσότερου θα μπορούσε να ικανοποιήσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, στη μετά Force Awakens εποχή, και του κριτικού θεωρώ. Δεν θα ικανοποιήσει κάποιου συντηρητικού σε κάποια σημεία. Το γενικό κοινό θα το ικανοποιήσει. Του φαν που θα ξεπεράσουν κάποιε τολμηρέ επιλογέ θα το ικανοποιήσει. Ο Τζόνσον είναι ένα νέο ανεξάρτητο σκηνοθέτη. Δεν είναι φτιαγμένο για blockbuster όπω ο J.J. Abrams που γεννήθηκε με την κλακέτα έτοιμο ζαπάκι να σκηνοθετήσει blockbuster ή τηλεόραση blockbuster. Πρέπει να αποδοθούν σίγουρα εύσημα στην Kennedy που επέτρεψε να γίνει αυτό και στην Disney. Θεωρώ γενικώ όμω ότι η ταινία είναι ένα θρίαμβο του δημιουργού. Αποδεικνύει ότι υπάρχει νόημα στο να λε ωραίε ιστορίε στον κινηματογράφο χωρίς κανένα φραγμό, και γενικώ είναι μια ταινία που μπορείς να τις βρεις προβλήματα, αλλά ως σύνολο σίγουρα βγαίνεις με μια αίσθηση ότι είδες κάτι ολοκληρωμένο Κάτι πρωτοποριακό υπό μία έννοια και υπό μία άλλη έννοια νοσταλγικό που σε γυρίζει πίσω σε παλιά πράγματα. Σωστή, και νοσταλγικό. τα δύο ταυτόχρονα. Και συγχαρητήρια σε όλους. Εσείς την την ταινία θα τη δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Πείτε μας στα σχόλια και να απολαύσετε αυτό το βίντεο πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μα για να συνεχίσουμε κι εμεί ένα Star Wars. Star Wars. Star Wars.